Όταν είμαστε σε πλαίσιο ανάπτυξης της δύναμης, η προπόνηση δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο αντοχής, κανένα απολύτως στοιχείο, και πρέπει να είναι απόλυτη εξειδίκευση σε αυτό το πράγμα, ιδάλλως διακυβεύονται τα αποτελέσματα που έχουμε. Σας υποδεχόμαστε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Games and Roses. Είναι ο Κώστας και ο Μανώλης και αυτή τη φορά θα αναλύσουμε το θέμα της αερόβιας δραστηριότητας και πώς εντάσσεται σε ένα πλαίσιο. Κώστα. Καρδιοαναπνευστική άσκηση ουσιαστικά. Κατά πόσο χρειάζεται να είναι μέρος του προγράμματός μας κατά τη διάρκεια του off-season, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ποια είναι τα ωφέλη, τόσο στη μυϊκή μάζα όσο και στη μείωση του σωματικού λίπους. Ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο με έναν ορισμό. Γενικώς αρκετά, αλλά θα λέγαμε ότι η καρδιοαναπνευστική άσκηση είναι κάτι προγραμματισμένο, που σκοπό έχει να αυξήσει την καρδιακή συχνότητα για διάφορους λόγους, είτε για δείκτες υγείας, είτε για να αυξήσουμε την ενεργειακή δαπάνη. Σε ένα πλαίσιο μυϊκής δύναμης, είναι απαραίτητο να έχουμε ταυτόχρονα πρόγραμμα καρδιοαναπνευστικής άσκησης, έχει κάτι να προσδώσει ή το αντίθετο? Είμαι από τα άτομα που στο συγκεκριμένο κομμάτι, αρκετοί θα δυσαρεστηθούν, είναι η αλήθεια, αλλά είμαι απόλυτος και λίγο ακραίος. Θα έλεγα ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για να αυξήσει καθαρά τη μυϊκή του δύναμη, τη μυϊκή υπερτροφία, να καθίσει στον καναπέ του και να κάνει υπομονή μέχρι να ξαναπάει στην επόμενη προπόνηση. Αν μπορέσει να μην πάει περπατώντας, να πάει με μηχανάκι, θα το κάνει. Είναι μια δόση υπερβολής προφανώς αυτό, αλλά για να δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι δύο αντίθετα πράγματα, που παρόλα αυτά μπορεί όμως η καρδιοαναπνευστική άσκηση να προσφέρει κάποιο ωφέλη, αλλά όχι στη μυϊκή υπερτροφία. Mm-hmm. Άρα συμφωνώ και εγώ μαζί σου και μου άρεσε όπως το έθεσες, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να τεθεί πραγματικό όφελος στην ανάπτυξη της δύναμης. Η αερόβια άσκηση δεν έχει να δώσει κάτι. Σε πλαίσιο γενικότερης υγείας ενδεχομένως έχει κάτι να προσφέρει. Βέβαια, αν σκεφτώ και λίγο out of the box, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος αμιγώς ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της δύναμής του, όπως είναι οι strongmen, οι powerlifters κτλ., και να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ενεργό πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης οπουδήποτε στο πλάνο τους, γιατί όπως είπες, δεν εξυπηρετεί κάπου. Αν μπορούσαν να μεταφερθούν με κάποιο τρόπο στην προπόνηση και να κάνουν την απόλυτη εξειδίκευση που τους αφορά. Όσον αφορά στη μυϊκή υπερτροφία. Επίσης, άμα μιλάμε για άμεσα αποτελέσματα, όχι, και κατά πάσα πιθανότητα ίσως είναι και κακό. Mm-hmm. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρόλα αυτά στο off-season. Να συμπληρώσω κιόλας, Μανώλη, αθλητές που ασχολούνται καθαρά με τη δύναμη και την ισχύ, ο σκοπός τους είναι να μην βρίσκουν καθόλου σε περιβάλλον αερόβιο. Που σημαίνει ακόμα και στην ίδια την προπόνηση που είναι αναερόβια, προσπαθούν τα διαλύματά σου να είναι πάρα πολύ μεγάλα, ώστε να μην αυξηθεί ο αερόβιος μεταβολισμός από σετ σε σετ, που συμβαίνει άμα τα διαλύματα είναι μικρά. Οπότε όσο μπορούν το αποφεύγουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την καρδιοαναπνευστική άσκηση σε δύο είδη. Είναι η σταθερή ένταση και η διαλυματική. Έχουμε κάποια δεδομένα όσον αφορά τη σύσταση του σώματος. Κώστα, και προς επίρρωση αυτού που λες, εγώ να πω το εξής, ότι όταν είμαστε σε πλαίσιο ανάπτυξης της δύναμης, η προπόνηση δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο αντοχής, κανένα απολύτως στοιχείο, και πρέπει να είναι απόλυτη εξειδίκευση σε αυτό το πράγμα, ιδάλλως διακυβεύονται τα αποτελέσματα που έχουμε. Τώρα, έχουμε δύο είδη, τη διαλυματική και την steady pace αερόβια προπόνηση. Πώς μπορούμε αυτά να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα ενός αθλητή και τι όφελος θα έχει? Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε αρχικά σε τι φάση βρίσκεται ο αθλητής μας. Άμα είναι σε μια φάση υπερθερμιδική, άμα είναι σε μια φάση υποθερμιδική, οπότε τα συγκεκριμένα έχουν διαφορετικά, για διαφορετικούς λόγους θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα εργαλεία. Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει την καρδιοαναπνευστική άσκηση σε περίοδο off-season, καθαρά για δείκτες, για να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες υγείας. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι που είναι αθλητές, αυτούς τους δείκτες τους έχουν εξασφαλισμένους και τους βελτιώνουν μέσα από την αναερόβια αντίσταση. Αρκεί δηλαδή μόνο είναι αερόβια αντίσταση. Κάποιος που είναι αρχάριος, που σημαίνει δεν είναι αθλητής αλλά απλά ασκούμενος, θα υποφεληθεί ακόμα και σε περιπτώσεις που βρίσκεται υπερθερμιδικά και ο στόχος του είναι η ανάπτυξη της μυϊκής υπερτροφίας, θα υποφεληθεί όμως από την καρδιοαναπνευστική άσκηση, γιατί θα μπορέσει να διαχειριστεί περισσότερο, καλύτερα ουσιαστικά τις αντιστάσεις. Θα μπορούσε ένας αρχάριος να έχει έστω και μικρή μυϊκή υπερτροφία στις ίνες βραδιές συστολής κάνοντας ένα πρόγραμμα αερόβιας δραστηριότητας? Προφανώς και θα μπορούσε και θα γίνει κιόλας και γίνεται σε όλους.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αναπτύξει μια μυϊκή υπερτροφία λόγω αερόβιας άσκησης σε κάποια διάστημα της ζωής μας. Παρ' όλα αυτά, αυτή η υπερτροφία φτάνει στα μέγιστα που μπορεί να επιτευχθεί πολύ σύντομα. Mm-hmm. Οπότε, για να πάμε ένα βήμα παρακάτω και για να δούμε κάποια αισθητή διαφορά στην εμφάνιση, θα πρέπει να πάμε στην αερόβια αντίσταση. Αερόβια αντίσταση. Εγώ τώρα θέλω να τονίσω περισσότερο αυτό που είπες, ότι η αναερόβια αντίσταση είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης και δεν χρειάζεται κατά βάση συνθήκες. Αν κάποιος όμως για κάποιο ειδικό λόγο, ας πούμε για τη δαπάνη της ενέργειας ή για να βελτιώσει κάποιους δείκτες υγείας, όπως είπαμε, θέλει να το εντάξει, ίσως έχει κάποιο όφελος να αποκομίσει. Σίγουρα είναι όπως το είπες, εξαρτάται από το τι πλαίσιο βρισκόμαστε, αν είμαστε υπερθερμιδικά, υποθερμιδικά και πώς αυτό η καρδιοαναπνευστική άσκηση μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πλαίσιο. Τα δύο είδη έχουμε κάποια μελέτη, έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας οδηγήσει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση ως επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι παρόμοια σε όποια μέθοδο και να επιλέξουμε. Όσον αφορά τη σύσταση του σώματος, θα μπορούσε να υποφεληθεί λίγο παραπάνω όσον αφορά τη μυϊκή υπερτροφία ένας αρχάριος κάνοντας περισσότερο διαλυματική άσκηση σε σχέση με τη σταθερή ένταση. Τώρα, όσο προχωράμε, είπαμε κιόλας ότι θα πρέπει να πάμε σε αναερόβια αντίσταση, εκεί πέρα δεν θα υπάρχει σημαντική διαφορά. Όσον αφορά την αυξημένη λιπόλυση και τη μείωση του σωματικού βάρους, τα δεδομένα και εκεί πέρα δείχνουν ότι δεν θα παίξει κάποια σημαντική διαφορά είτε επιλέξουμε το ένα είτε επιλέξουμε το άλλο. Απλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κόπωση που μπορεί να δημιουργήσουν στις επόμενες προπονήσεις μας. Συνήθως η κόπωση που θα έχουμε από μια διαλυματική άσκηση είναι αυξημένη σε σχέση με μια σταθερή ένταση. Οπότε καλό είναι ο προγραμματισμός να γίνει σωστά, που σημαίνει η πρώτη μας επιλογή, άμα έχουμε εντάξει και τα δύο είδη, δηλαδή καρδιοαναπνευστική άσκηση και αναερόβια αντίσταση. Πρώτη μας επιλογή είναι να γίνουν σε διαφορετικές ημέρες. Δεύτερη επιλογή είναι να γίνουν την ίδια ημέρα ξεχωριστές ώρες, πρωί-βράδυ ας πούμε. Και τρίτη επιλογή είναι να γίνει η αερόβια άσκηση μετά τις αντιστάσεις. Και όχι πριν. Το πριν, ο μόνος λόγος να μπει πριν την αερόβια αντίσταση είναι άμα ο στόχος μας ήταν η καρδιοαναπνευστική βελτίωση. Άμα ο στόχος μας είναι η μυϊκή υπερτροφία, τότε θα έχει αρνητικές συνέπειες. Κώστα, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Έχω παρατηρήσει επί πάρα πολλά χρόνια να είναι μία σταθερή πρακτική πολλών που μπαίνουν στο γυμναστήριο πρώτα να έχουν ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο της προπόνησής τους το οποίο το αφιερώνουν σε αερόβια και μετά να μπαίνουν στην προπόνηση με τα βάρη. Προσωπικά μου φαινόταν πάντα αυτό παράδοξο, γιατί το να βάλεις μπροστά την αερόβια και κατόπιν την αναερόβια αντίσταση απλώς θεωρώ ότι κόβει ενεργειακά υποστρώματα και κουράζει το νευρικό σύστημα, τα οποία θα έχουν κάποιο κόστος στο κύριο μέρος της προπόνησης που δίνει τις μεγαλύτερες προσαρμογές, που είναι η αναερόβια. Όντως γνωρίζουμε ότι αερόβια και αναερόβια δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, ιδίως όταν γίνονται σε διαφορετικές ημέρες. Αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί κάποιος έχει πολύ πυκνό το πρόγραμμά του στην αναερόβια αντίσταση να υπάρχει απόσταση αρκετών ωρών, και σίγουρα είναι πιο λογικό η αερόβια να γίνεται μετά την προπόνηση με αντίσταση. Εγώ να το πω και λίγο διαφορετικά. Στην αερόβια προπόνηση μπορείς και να σέρνεσαι μετά από την εξαντλητική αναερόβια προπόνηση. Ενώ αν το αντίθετο συμβεί δεν έχουμε αποτελέσματα. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, Μανώλη, στο τέλος. Οπότε ουσιαστικά κάποιος, άμα θέλει να εντάξει την καρδιοαναπνευστική άσκηση, οι περισσότεροι που το κάνουν είναι και την αύξηση της ενεργειακής δαπάνης. Μπορεί να το κάνει με τους τρόπους που είπαμε, είτε με σταθερή ένταση είτε με διαλυματική, και ένας άλλος τρόπος για να αυξηθεί η φυσική δραστηριότητα είναι η απλή καταμέτρηση των βημάτων, χωρίς δηλαδή κάτι προγραμματισμένο. Και από ό,τι βλέπουμε, το κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας που δεν είναι προγραμματισμένη είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας σημαντικός παράγοντας στην ενεργειακή δαπάνη τη συνολική. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να το λαμβάνουμε υπόψη. Κάποιοι διαλέγουν να αυξήσουν τη φυσική δραστηριότητα μέσω της άσκησης, κάποιοι μέσω φυσικής δραστηριότητας ουσιαστικά. Δεν υπερισχύει το ένα του άλλου, απλά θα πρέπει να λαμβάνουμε το συγκεκριμένο όπως είπαμε την κόπωση της άσκησης. Απλά σίγουρα για να κάψουμε τις ίδιες θερμίδες με τη φυσική δραστηριότητα, απλά βήματα, θα πρέπει να είναι αυξημένα σε σχέση με το χρόνο που θα αφιερώσουμε στην καρδιοαναπνευστική άσκηση. Φαντάζομαι δεν θα ήσουν σύμφωνος αν κάποιος κάνει χειρονακτική εργασία και όλη την ημέρα μεταφέρει φορτία να προσθέσει
και πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης κοντά στην αναερόβια προπόνηση, γιατί αυτός έχει άφθονη φυσική δραστηριότητα, επομένως ο μεταβολισμός του αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο και δεν έχει μάλλον να κερδίσει κάτι άλλο να χάσει. Εφόσον ήδη υπάρχει αυξημένη κόπωση λόγω της χειρονακτικής εργασίας και της προπόνησης, ο συγκεκριμένος, άμα θέλει να συνεχίσει να χάνει το σωματικό λίπος, τότε δεν θα ήταν πολύ καλή επιλογή η περαιτέρω αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Η άλλη τακτική που θα μπορούσε να ακολουθήσει και η σωστή σε αυτή την περίπτωση ήταν να μειωθεί η ενεργειακή πρόσληψη. Άρα, Κώστα, κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε προετοιμασία έχει δύο επιλογές για να μειώσει το ποσοστό του λίπους του. Η μία ασφαλώς είναι να αυξήσει τη φυσική δραστηριότητα μέσω αερόβιας, όπως γίνεται. Η άλλη είναι να μειώσει την ενεργειακή πρόσληψη μέσω της διατροφής. Να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα και εξ αρχής ή να τα κάνει διαδοχικά, να χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά από την αρχή ή κάποιο και μετά το άλλο. Η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι στο τέλος θα καταλήξει να έχει χρησιμοποιήσει όλα του τα χαρτιά. Ο σκοπός είναι παρόλα αυτά, στην αρχή της προετοιμασίας, να μην πετάξουμε μπροστά όλα μας τα όπλα, γιατί θα ξεμείνουμε πολύ απλά. Θα έρθουμε πολύ γρήγορα σε ένα πλατό και δεν θα έχουμε πολλές επιλογές. Στην αρχή θα έλεγα να μην κάνουμε δραστικές αλλαγές και στα δύο πράγματα, που σημαίνει να μην αυξήσουμε πάρα πολύ τη φυσική μας δραστηριότητα από την αρχή ή να μην μειώσουμε πάρα πολύ την ενεργειακή μας πρόσληψη, λόγω του πλατού που αναφέραμε. Οπότε διαλέγει ένα από τα δύο, σύμφωνα με αυτό που είπαμε, αν υπάρχει πείνα ή κόπωση, και κάνει μικρές αλλαγές ανάλογα ώστε να βρίσκεται σε ένα ενεργειακό έλλειμμα. Εγώ, αν είχα να διαλέξω μεταξύ των δύο και το αναφέρω αυτό σαν προτίμηση, πρώτα θα έκανα μία αύξηση της ενεργειακής δαπάνης μέσω αερόβιας και στη συνέχεια θα μείωνα το πλαίσιο των θερμίδων. Γιατί, αυτό είναι προσωπική προτίμηση, γιατί το να τρώω και να ικανοποιούμε στο βαθμό που μπορώ από αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα και έχω απόθεμα για ενεργειακή δαπάνη, για δραστηριότητα εξ αρχής. Θα τα χρησιμοποιούσα με αυτή τη σειρά. Θα συμφωνήσω κι εγώ ακριβώς έτσι. Έτσι κι αλλιώς θέλουμε να έχουμε αρκετή ενέργεια την προπόνησή μας. Οπότε θα βοηθούσε οι θερμίδες μας να μην πέσουν πάρα πολύ χαμηλά εξ αρχής. Κώστα, να σου κάνω και μια ερώτηση. Έχει υποπέσει την αντίληψή μου μια τακτική. Δεν έχω εμπειρία και δεν ξέρω αν είναι ορθό. Καθώς το βάρος μειώνεται, ασφαλώς δαπανώνται λιγότερες θερμίδες και σε βασικό μεταβολικό ρυθμό και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μία τακτική να προσθέσει κάποιος μέσω ενός γυλαίκου το βάρος που έχασε ώστε να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο ενεργειακής δαπάνης, πώς τη βλέπεις? Άμα είσαι αθλητής που έχει σαν κύριο παράγοντα να αυξήσει τη φυσική του δραστηριότητα τα βήματα, είναι μια εξαιρετική τακτική, είναι η αλήθεια. Καθώς, όπως και είπες κιόλας, μειώνεται το σωματικό βάρος, μειώνονται οι θερμίδες που καίω ενώ κινούμε, άσχετα από το βασικό μεταβολισμό. Προσθέτοντας εμείς 5-10 κιλά αυτά που θα χάσουμε, έχουμε μια αυξημένη φυσική δραστηριότητα και ένα κέρδος στο τέλος της ημέρας, για το οποίο δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι έξτρα σαν άσκηση. Είναι πάνω μας όλη την ημέρα, okay, θα έχει μια αυξημένη ελαφρώς ίσως κόπωση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε αυτό το κέρδος θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δύσκολο είναι τώρα στο πρακτικό κομμάτι να βρει κάποιος γυλαίκο και να προσθέτει τόσα κιλά που θα χάνει ώστε να φτάνει σε ένα αρχικό βάρος, από αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά. Αντισταθμίζοντας το βάρος που ναι. Χάνει. Ενδιαφέρουσα τακτική μου. Είναι ενδιαφέρουσα. Στο πρακτικό κομμάτι λίγο κολλάει και πώς θα έχει και ρούχα από πάνω. Αλλά αν μπορέσει κάποιος να το φροντίσει όλο αυτό, θα μπορούσε να το εφαρμόσει και ήδη εφαρμόζεται από κάποιους αθλητές στο εξωτερικό. Και τώρα αυτό που ξέρουμε και ακούμε επί χρόνια, αυτό που ακούμε μάλλον επί χρόνια, ότι υπάρχει ένα σοβαρό προβάδισμα όταν η αερόβια δραστηριότητα γίνεται με άδειο στομάχι. Τελικά ισχύει αυτό ή είναι από τους γνωστούς μύθους? Να πούμε αρχικά πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Το θεωρητικό μοντέλο είναι ότι εφόσον είμαι σε νηστεία τουλάχιστον 8 ώρες του ύπνου, δεν έχω επαρκή αποθέματα γλυκογόνου, που σημαίνει ότι το κύριο ενεργειακό υπόστρωμα θα είναι τα λιπάρα του σώματός μας. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει ότι η λιπόλυση θα είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείται όντες περισσότερα λιπάρα. Αυτό δεν μεταφράζεται παρόλα αυτά σε μείωση του σωματικού λίπους. Το καίω με το χάνω είναι διαφορετικά πράγματα. Για να συγκρίνουμε δύο συνθήκες, στη μία συνθήκη ουσιαστικά μιλάμε για αερόβιο με άδειο στομάχι, αλλά τρώω μετά το αερόβιο
Και στην άλλη συνθήκη μιλάμε για αερόβιο. Τρώω στην αρχή αερόβιο, αλλά μετά δεν τρώω. Δεν θα συγκρίνω τρώω αερόβιο και μετά ξανατρώω. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στην πρώτη συνθήκη που θα είμαστε με άδειο στομάχι, ναι, εκείνη τη στιγμή θα καίμε περισσότερα λιπαρά, αλλά μετά που θα φάω, δεν θα καίω περισσότερα λιπαρά. Θα καίω περισσότερο γλυκογόνο, το λέμε χοντρικά, περισσότερο γλυκογόνο για πολύ μεγάλη διάρκεια. Εγώ όταν θα φάω στην δεύτερη συνθήκη το γεύμα πριν, κατά τη διάρκεια του αερόβιου δεν θα καίω τόσο πολλά λιπαρά οξέα, που θα καίω βέβαια, δεν θα είναι τόσο πολλά, θα καίω το γλυκογόνο, αλλά μετά όταν θα τελειώσω την άσκηση, θα έχω κάψει μια επαρκές ποσότητα από γλυκογόνου και τότε για πολλές ώρες θα καίω λιπαρά οξέα. Στην τελική, φέρουμε σε ένα ενεργειακό ισοζύγιο και είναι αυτό που μετράει κιόλας. Άρα, να δω να το καταλαβαίνω σωστά, όταν κάνουμε την αερόβια δραστηριότητα με άδειο στομάχι, ασφαλώς ο οργανισμός θα καταφύγει σε οξείδωση 3 κιλογλυκερολών, ώστε να προσλάβει ενέργεια, τρώγοντας όμως στη συνέχεια, σταματάει το κέρδος, γιατί εφοδιάζω τον οργανισμό μου με μόρια γλυκόζες και επομένως αυτό που στο τέλος θα μετρήσει είναι το ενεργειακό ισοζύγιο και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Επομένως δεν υπάρχει σημαντικό προβάδισμα στο να κάνω την αερόβια μου με άδειο στομάχι όπως γίνεται πάγια και πολλοί το πιστεύουν. Ακριβώς έτσι είναι και για να το δώσουμε να καταλάβουν κιόλας ο κόσμος, ταυτόχρονα και είναι λιπαρά και γλυκογόνο. Δεν είναι τώρα καίω το ένα, τώρα καίω το άλλο. Είναι ποσοστιαία. Okay. Οπότε, ό,τι είπαμε, το είπαμε σε απόλυτες τιμές για να το καταλάβουμε. Υπάρχει ένα αρνητικό του να κάνω αερόβιο με άδειο στομάχι, είναι η αλήθεια. Άμα είναι παρατεταμένης διάρκειας, άμα είναι αυξημένης έντασης, κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια γλυκογόνου, ή σημαντική τουλάχιστον επάρκεια, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούμε σε καταβολισμό. Mm-hmm. Δεν θα πειράξει τη μία φορά που θα το κάνουμε, δεν θα πειράξει τη δεύτερη. Αν αυτό όμως γίνεται για όλη την προετοιμασία μας, τότε στο τέλος της προετοιμασίας θα έχουμε χάσει ένα ποσό μυϊκής μάζας. Οπότε, αν επιλέξουμε να κάνουμε αερόβιο με άδειο στομάχι, αυτό θα πρέπει να είναι σίγουρα χαμηλής έντασης, χαμηλής διάρκειας, μόλις τελειώσει η προπόνηση να έχω σχετικά γρήγορη πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί, okay, μπορεί να πει κάποιος, δεν είναι τελείως αρνητικό το να κάνει κάποιο αερόβιο με άδειο στομάχι. Είπαμε τα αρνητικά πότε μπορεί να γίνουν. Τι μπορεί να κάνει ο άλλος, να το βοηθήσει παρόλα αυτά. Πώς θα το βοηθήσει, άμα πει, θα βάλω εγώ το αερόβιο μου στην αρχή, θα κάνω 2 ώρες από το σπίτι μέχρι να πάω να τρέξω, να γυρίσω, να περάσω 2-3 ώρες, να κάνω και μπάνιο. Οπότε θα έχει μικρότερα περιθώρια να φάει. Άμα αυτό το βοηθήσει στην συνολική μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη, τότε είναι ένα εργαλείο που καλό. Τώρα σε έναν αθλητή, ο οποίος δεν έχει θέματα που θα πει «Όπι να πρέπει να φάω», δεν είναι η πολύ καλή τακτική το αερόβιο με άδειο στομάχι, είναι η αλήθεια. Οκ, okay, νομίζω καταλαβαίνω. Κρατάς κάποιον μακριά από πρόσβαση σε φαγητό και αυτό μπορεί να είναι κέρδος για κάποιο διάστημα και ασφαλώς ισχύει αυτό που είπες, ότι αν κάποιος προσπαθήσει με άδειο στομάχι να κάνει παρατεταμένης διάρκειας και ψηλής έντασης αερόβια δραστηριότητα, σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος του καταβολισμού είναι αυξημένος και αυτό μπορεί να ισχύει επειδή είναι η κορτιζόλη εκείνη που θα ανέβει, γιατί ο οργανισμός βρίσκεται επί ώρα σε στρες. Άρα κάπως ο οργανισμός πρέπει να το αντισταθμίσει. Από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτώ αν είναι αυτό εφικτό, δηλαδή και πολλή ώρα και ψηλή ένταση χωρίς να έχω μυϊκό γλυκογόνο άφθονο και διαθέσιμο. Εκεί πέρα ίσως είναι ένα ζήτημα. Αυτό που συνήθως πάντως γίνεται από τους περισσότερους είναι μεγάλη διάρκεια, χαμηλή ένταση, εξηγήσαμε με ποιους τρόπους λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, εγώ θα ήθελα, Μάνο, να σε ρωτήσω ποια ήταν η τακτική σου για να αυξήσεις τη φυσική δραστηριότητα. Πρόσεξε, Κώστα, κάτι που συνέβη σε μένα. Επειδή δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος χρόνος και ο χρόνος επιλογής της αερόβιας που έκανα, δεν χρειαζόταν να κάνω αερόβια στα πρώτα στάδια της πορείας μου. Γιατί ο μεταβολισμός μου ήταν αρκετός και η δαπάνη της ενέργειας ήταν τέτοια που δεν χρειαζόταν να κάνω ιδιαίτερη αερόβια. Όμως είχα βρει μια τακτική λίγο πιο εντατική σε σχέση με το γυλαίκο, θα το πω τώρα και μπορεί να έχει και μια δόση έτσι χιούμορ. Θα το πω τώρα και αυτό μπορεί να προξενήσει το ενδιαφέρον. Είχα βρει ένα αυτοσχέδιο τρόπο και η διαδρομή που γινόταν από την εργασία ως το σπίτι γινόταν πάντα με ένα backpack, το οποίο φρόντιζα να το γεμίσω με βάρος. Έτσι, η ενεργειακή μου δαπάνη ήταν αυξημένη και κάποιες φορές, όταν έβλεπα ότι η πρόοδος είναι πιο αργή, μπορεί να το έκανα αυτό 2 φορές, θεωρώ ότι με ωφέλησε.
Σίγουρα και είναι παρόμοιο με την περίπτωση που είπαμε. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν πω και τι βάρος χρησιμοποιούσα. Δεν θέλει να τα ακούσει κανένα. Okay, πολλοί θα γελάσουν. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα, συνοψίζοντας, να πούμε το εξής. Δεν υπάρχει κάποια αντιδιαστολή μεταξύ αναερόβιας και αερόβιας προπόνησης, αρκεί να γίνονται σε διαφορετικές μέρες. Αν αυτό δεν έχω την πολυτέλεια να το κάνω, τότε η επόμενη επιλογή θα ήταν να γίνονται σε διαφορετικές ώρες με απόσταση μεταξύ των δύο ερεθισμάτων. Και αν και αυτό δεν μπορεί να γίνει, η άλλη επιλογή που έχουμε διαθέσιμη είναι να κάνουμε την αερόβια δραστηριότητα μετά την αναερόβια αντίσταση και όχι το αντίθετο. Τι άλλο κόστο? Και όποιος χρησιμοποιεί το αερόβιο με άδειο στομάχι με σκοπό να μειωθεί περισσότερο το σωματικό του λίπος, τότε δεν είναι μια καλή τακτική, είναι η αλήθεια. Και αν αυτό γίνει κιόλας με μεγάλη διάρκεια ή αυξημένη ένταση, υπάρχει πιθανότητα καταβολισμού και μείωση μυϊκής μάζας σε βάθος χρόνου. Κώστα, βλέπω εδώ μια ερώτηση από μια φίλη. Ρωτάει το εξής. Κάνω αγωνιστική προετοιμασία. Την αερόβια τη συνεχίζω μέχρι και την τελευταία εβδομάδα? Αν ένας αθλητής και συγκεκριμένα η αθλήτρια είναι έτοιμη πιο πριν, όπως και θα έπρεπε, ας πούμε, στις δύο εβδομάδες πριν, την τελευταία εβδομάδα τότε καλό θα ήταν να απουσιάζει η αερόβια άσκηση, καθώς η τελευταία εβδομάδα δεν θα είναι εβδομάδα που θέλουν να χάσουν περισσότερο λίπος, καθώς το έχουμε κάνει ήδη. Ο σκοπός της τελευταίας εβδομάδας είναι να ξεστρεσαριστεί ο οργανισμός, να μειωθεί η κόπωση. Και αυτό δεν θα γίνει σίγουρα με την παρουσία επιπλέον καρδιομυϊστικής άσκησης. Άρα για τη φίλη μας να πούμε ότι η καλύτερη πρακτική είναι να είναι έτοιμη πολύ πριν και να μην χρειάζεται να κάνει αερόβια μέχρι και το τέλος και πριν τις ημέρες του αγώνα, αλλά να ξεκουράζεται και να ασχολείται με την παρουσίαση ενδεχομένως πάνω στη σκηνή. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις για τα επόμενα επεισόδια. Να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, την Gold Touch Nutrition, που μας δίνει τη δυνατότητα να ερχόμαστε με καινούργια επεισόδια.